Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα θα μιλήσουμε για μαγειρική. Έχουμε τον Μπάρι Πίλιο μαζί μας, ο οποίος έχει έρθει σε προηγούμενη εκπομπή. Είναι Global Gastro Chef, έχει τεράστια προϋπηρεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο. Τώρα ξοδεύει τον εαυτό του μεταξύ Κύπρου και Αγγλίας. Καλησπέρα, Μπάρι. Καλησπέρα, Αυγουστίνο. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στην εκπομπή μας σήμερα στο Hellenic TV. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θυμάμαι τελευταία φορά είχαμε μιλήσει επί εποχές lockdown που μας είχες μαγειρέψει live στην κάμερα. Μπράβο, ναι, τα θυμάμαι. Πες μας λίγο για σένα, πού σε βρίσκουμε τώρα? Νομίζω έχεις γυρίσει στην Κύπρο, είσαι μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας. Πες μου λίγο να σε γνωρίσει ο κόσμος. Λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια με τον κορονοϊό έχω εγκατασταθεί μόνιμα πίσω στην πατρίδα μου, στην Κύπρο. Όπου έχω ξεκινήσει και δραστηριοποιούμε εδώ, με consulting, με τηλεοπτικές εκπομπές, με παρουσιάσεις σε διάφορους χώρους, αυτά όλα. Είχα ξεκινήσει από πέρσι μία εκπομπή μαγειρικής, η οποία ονομαζόταν Made in Cyprus. Ήταν μία ταξιδιωτική εκπομπή, όπου είχαμε εντάξει και το κομμάτι της γαστρονομίας μέσα στην εκπομπή. Ήταν μια ταξιδιωτική εκπομπή, να το ξαναπώ, όπου διαφημίζαμε και διάφορες επιχειρήσεις, παραδοσιακές ταβέρνες, καταστήματα, μαγαζιά, εταιρείες προϊόντων με κυπριακά προϊόντα κτλ. Πηγαίναμε σε εστιατόρια, όπου κάναμε μαγειρικές εκπομπές και εκεί οι συνταγές οι οποίες φτιάχναμε, τις φτιάχναμε με κυπριακά προϊόντα, από κυπριακές εταιρείες όπου μας προμήθευαν όλα τα προϊόντα και φτιάχναμε τις συνταγές. Λοιπόν, η εκπομπή αυτή είχε κρατήσει για περίπου 5 μήνες. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν στο Capital TV, για όσους το γνωρίζουν. Και φέτος ξεκινάμε μια πολύ αναβαθμισμένη μαγειρική και ψυχαγωγική εκπομπή επίσης, με την ονομασία Barry Cook Show.